Ό,τι που το περιμένατε κι εσείς. Ακούστε να δείτε. Εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτές τις εκλογές, στις ευρωεκλογές, έχουμε βάλει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κρυφθεί η κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή αυτά που ακολουθήσανε δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Με την υποταγή στο μνημόνιο, με την υποταγή στη λιτότητα και με ό,τι επακόλουθο έρχεται. Καταθέσαμε λοιπόν την πρότασή μας και είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι έχει δημοψήφισμα είναι αυτές οι εκλογές. Για να κρυφθεί πραγματικά αυτή η κυβερνητική πολιτική. Όταν λοιπόν το είπαμε και το ξεκινήσαμε, αρχίζαν και μας λέγανε ότι είναι ευρωεκλογές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ευρωεκλογές, εκλέγουμε ευρωβουλευτές, είναι δεύτερης κατηγορίας. Γιατί πιστεύετε του ΠΑΣΟΚ. Διότι κοιτάξτε, η κοινωνία επιβεβαίωσε, αν θέλετε, είτε με τις δημοσκοπήσεις, τα μηνύματα που έρχονται, είτε με τις περιοδίες. Θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε, κύριε. Είτε με τις περιοδίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινωνία του πώς ανταποκρίνεται, με την κοινωνία πώς δεν ανταποκρίνεται στα δύο κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στέλνει τα μηνύματά της καθημερινά ότι εδώ πέρα θέλουμε να ανατραπεί αυτή η κυβερνητική πολιτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε κάποια στιγμή αναγκάστηκε ο Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ, να πει το αυτονόητο. Το ότι αν παραδείγματος χάρη από το 13 με πάτε στο 4,5, στο 5, ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, λοιπόν αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι θέμα κυβερνητικής σταθερότητας. Κοιτάξτε, είναι όμως, θέλω να, θέλω να κρίνω. Αν το υποχωρήσει αυτά τα ποσοστά, πιστεύετε ότι θα υπάρχει θέμα με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να σταθεί. Βέβαια, δεν. Μα θα είναι ο πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, 7-8 μονάδες. Θα είναι το άθροισμα. Κουλάκι, το έχετε νομίζω το παρανεβάσετε. Λέω τις απόψεις μου, κύριε. 8 μονάδες, ο ένας 13, ο άλλος. Λέω τις απόψεις. Καταστραφούν οι πάντες για κυβερνήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ, λέω τις απόψεις μου. Και να λέω τις απόψεις μου και δεν τις λέω με ένα τρομοκρατικό τρόπο ή με ένα φοβικό τρόπο, όπως άκουσα και τον κύριο Γρηγοράκο. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα γίνει εδώ πέρα Ουκρανία, δηλαδή εμφύλιος πόλεμος, θα μας δέρνατε τηλεοπτικά και με την έννοια δεν είπα κάτι τέτοιο το ερωτηματολογικό. Δεν βάζετε πράγματα που δεν σας ερωτήσουμε. Σας είπε, κύριο Τζάντος, θα υπάρχει αναμαλία αν βγείτε. Πολιτική αναμαλία. Άκουσα όμως και τον κύριο Γρηγοράκο σήμερα, ο οποίος είπε ότι εντάξει, το είπα, αλλά εννοούσα ότι το βράδυ θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αστάθεια. Δηλαδή, στέλνει ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό που μας ακούει αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές σας. Ότι θα υπάρχει αστάθεια αν ψηφίσουν οι δεύτεροι. Θα ακούσετε το σεβασμό, έλατε, με το σεβασμό που σας άκουσα εγώ. Και εγώ σας άκουσα με σεβασμό και δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στέλνετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές και στον ελληνικό λαό που λέει ότι η σταθερότητα είναι αν ψηφιστεί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αν το άλλο είναι αστάθεια. Εμείς απλά. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι υπέρ της σταθερότητας και κόμματα τα οποία είναι υπέρ της αστάθειας. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη δεν είναι κόμματα υπέρ της ανομαλίας και υπέρ της ομαλότητας. Αυτό εδώ πέρα ο φόβος τον είδαμε Μάιο-Ιούνιο. Πέρασε τον Ιούνιο ο φόβος, δεν θα ξαναπεράσει. Δεν τρώει πια κουτόχορτο ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, σας λέω απλά ότι. Στις εκλογές. Τον βοηθάτε και εσείς πάντως να πιστεύεις στην αστάθεια. Στις εκλογές. Στις ευρωεκλογές. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, θα υπάρξει πολιτική αστάθεια. Πολιτική ανομαλία και πολιτική αστάθεια. Ξαναπέστε λοιπόν πολιτική αστάθεια και πολιτική ανομαλία και αν θέλετε να φουντώσετε μια κοινωνία την οργή της και να στείλει ακόμα πιο ισχυρό το μήνυμα το οποίο θα στείλει στις 25 Μαΐου. Αποδεχτώ. Και σας λέω λοιπόν για να τελειώσουμε. Όντως θα υπάρχει κυβερνητική κρίση μετά. Διότι θα είναι μια ιστορική, ένα ιστορικό εκλογικό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά. Η όποια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Για πού το βάζετε τον πήχη. Σαφέστατα, ακούστε. Θα σας πω και για τον πήχη. Μία ψήφο. Μία, δύο, τρεις μονάδες. Θα σας πω λοιπόν ένα στοιχείο. Καλά, κύριε Πουλάκη, να μιλήσει. Στα 190 χρόνια που υπάρχει αυτό το ελληνικό κράτος μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 έχουν γίνει 63 εκλογές. Βουλευτικές, ευρωεκλογές, δηλαδή πανελληνίου επίπεδου. Λοιπόν, στις αυτές τις 63 εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, η ριζοσπαστική αριστερά με οποιαδήποτε έκφραση ήταν πάντοτε στα πολύ χαμηλά. Και τώρα έχετε για πρώτη φορά ιστορικά στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη με δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από τη θέληση των πολιτών να τον στείλει πρώτο και να πει ότι αυτή η πολιτική πρόταση επιβεβαιώνεται. Το θεωρείτε μικρό, το θεωρείτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και την κλωτσίσατε. Τι μας δόθηκε. Είχατε ευκαιρία στις προηγούμενες εκλογές. Ήρθαμε δεύτερη. Είχατε ευκαιρία, όμως πήρατε εντολή. Δεν πήραμε. Είμαστε μετά 23 χρόνια. Είμαστε δεύτεροι. Ακούστε λοιπόν. Δεν θέλατε. Γιατί να συμμετάσχουμε σε μια πολιτική λιτότητας, σε μια πολιτική που διαφωνούμε, σε μια πολιτική των μνημονίων. Να σταθεροποιηθεί η χώρα,
να βγει στον αφρό και μετά να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκ του ασφαλούς. Δεν βγήκε στον αφρό. Ακούστε να δείτε. Η πρόταση η οποία τον Ιούνιο που φτιάξανε η Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ και μετά Νέα Δημοκρατία Πασόκ από πέρσι τον Ιούνιο του 2013, λοιπόν δεν είναι η σταθερότητα. Δεν την πήρα την καυτή δεν πατάτα είναι όμως, η επιτυχία. Μα τι να πάρω μια πολιτική να που να υπηρετεί. Εσείς με τη Μέρκελ. Να πάτε εσείς την πολιτική. Να μιλήσετε με τον Ντόμψεν. Με ποια είχαμε, να πάτε εσείς είχαμε να μιλήσετε, τα στοιχεία που ήταν τώρα. Δεν πήγατε. Τώρα που θα τους βρείτε μπροστά σας όμως πάλι. Κύριε οικονόμου, θα πάμε, πάμε ως κυβέρνηση. Θα πάμε ως να έχουμε εμείς και στη Βουλή να έχουμε την εντολή. Δεν είχαμε την εντολή ως δεύτερο κόμμα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα πηγαίναμε ως τσόντα να μπούμε σε μια κυβέρνηση και σε μια κυβερνητική πολιτική την οποία την πολεμάγαμε μέχρι τον Ιούνιο. Δεν μόνοι σας. Με συνεργάτες θα πάτε. Εκτός αν πιστεύετε ότι θα βγει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση, το μήνυμα που θα έρθει από την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και από το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η κυβερνητική πολιτική. Θα οδηγηθούμε σε μια κυβερνητική. Σε κυβερνητικές εκλογές, σε βουλευτικές εκλογές και μετά τις βουλευτικές εκλογές θα συζητήσουμε. Με μία ψήφο. Σας εξήγησα ότι είναι ιστορικό. Με μία ψήφο πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ιστορική ανατροπή στην Ελλάδα. Ένα ιστορικό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα. Ποιος θα κυβερνήσετε, θα κάνουμε. Με ποιους, κύριε Πουλάκη. Στις 26 Μάη. Οι ίδιοι οι κύριοι που βλέπετε εδώ θα είναι πάλι μεθαύριο. Θα σας βγει και το ποτάμι, έντε να σας πω εγώ. Θα είναι και η Δημάρ εδώ. Τώρα θα είναι και η Χρυσή Αυγή εδώ. Κάνετε ένα λάθος, κύριε οικονόμου. Τώρα κάνετε ένα λάθος. Στις ευρωεκλογές 25 Μάη. Ή εσείς θα είστε με τους συμμάχους σας ή η Νέα Δημοκρατία με τους δικούς σας. Στις 25 Μάη, κύριε οικονόμου, θα είμαστε λοιπόν πρώτοι και θα στείλει ένα μήνυμα ο ελληνικός λαός ότι τέρμα αυτή η κυβερνητική πολιτική. Η εξελίξη από εκεί και πέρα είναι βουλευτικές εκλογές. Μετά τις βουλευτικές εκλογές, να με ρωτήσετε ή στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές με ποιους. Αμέσως, μην περιμένετε. Ελάτε κύριε Τσούκαλη, άκουσα τον κύριο Κουβέλη χτες να ασκεί κριτική στον κύριο.